Η καραντίνα κόβει τις όποιες σκέψεις για διακοπές το φετινό Πάσχα. Στη Γαλλία ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν σαφής. Ξεχάστε το. Και έτσι οι Καθολικοί που ημερολογιακά προηγούνται κατά μία εβδομάδα των Ορθοδόξων θα πρέπει να διαγράψουν τα σχέδια που έκαναν στις αρχές της φετινής χρονιάς για μαζικά ταξίδια στα εξοχικά τους. Ένας άνδρας φυλακίστηκε στη Γαλλία διότι έσπαγε διαρκώς την καραντίνα, ενώ σε όλη την επικράτεια έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 359.000 ευρώ. Όχι μόνο θεσπίστηκαν πρόστιμα, αλλά πραγματικά επέμενα σε αυτό. Αφορά και τους σταθμούς των τρένων. Θα είναι αδύνατο να επιβιβαστείς ή να συνεχίσεις το ταξίδι με αυτοκίνητο αν δεν υπάρχει επαρκής δικαιολόγηση. Στην Ισπανία, οι κάτοικοι επαρχιακών πόλεων και χωριών αποφάσισαν να δράσουν μόνοι τους στα πιθανά σενάρια μετακίνησης πληθυσμών από τις πόλεις. Μέχρι και χώματα στις εισόδους άδειασαν εν είδη οχυρωματικών έργων. Τα στελέχη της πολιτικής προστασίας μαζί με την αστυνομία πολλαπλασιάζουν τους ελέγχους σε δρόμους και εθνικές οδούς, όπως και σε πιθανούς τουριστικούς προορισμούς. Αυστηροί έλεγχοι διεξάγονται και στα βελγο-ολλανδικά σύνορα, κυρίως για να αποφευχθούν οι μετακινήσεις προς την Ολλανδία, που καταγράφει πολλά κρούσματα.